Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια πολιτική συνέντευξη με τον Παύλο Χριστίδη αυτή τη φορά, τον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Παύλο Χριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα επίσης. Να πούμε και προκαταβολικά χρόνια πολλά. Έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη επέτειος την Πέμπτη, τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την περιοχή στην οποία δημοσιογραφούμε εμείς από τη Νέα Σμύρνη. Είστε σαφώς γνώστης των δύο συμβάντων της προηγούμενης εβδομάδας, στις 7 του μήνα και στις 9 του μήνα, που είχαμε, όπως έχει γίνει αποδεκτό και από την κυβέρνηση, μια αλόγιστη χρήση βίας από την αστυνομία την Κυριακή στις 7 του μήνα. Και στις 9 του μήνα είχαμε κάποια επεισόδια, στα οποία μάλιστα κινδύνευσε, και ελπίζουμε να μην είναι εκτός κινδύνου, η ζωή ενός αστυνομικού. Ποια είναι η θέση του Κινάλ για τα δύο συγκεκριμένα συμβάντα, κύριε Χριστίδη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο είδαμε εκείνη την Κυριακή είναι μια εικόνα η οποία δεν παραπέμπει σε μια χώρα την οποία όλοι φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε ως μια χώρα δημοκρατική, ανοιχτή, στην οποία οι πολίτες μπορούν να κάθονται στις πλατείες χωρίς να κινδυνεύουν να φάνε τόσο ξύλο όσο έφαγε ο συμπολίτης μας. Και το λέω αυτό διότι είναι άλλο η αστυνομία και η τροχέα να κάνει τη δουλειά της και να ελέγχει το ποιοι ενδεχομένως στηρούν ή όχι τα μέτρα, και είναι πολύ διαφορετικό αντί να κόψει ένα διοικητικό πρόστιμο εφόσον κάποιος έχει παραβιάσει τον νόμο, πόσο μάλλον σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να υπάρχει ένας τόσο βίαιος ξυλοδαρμός σαν αυτόν τον οποίο είδαμε. Κατά την άποψή μας, εκείνο το βράδυ έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει το διάγγελμά του και να απευθυνθεί στους Έλληνες πολίτες, αντιλαμβανόμενος το τι σημαίνει ένας κρατικός λειτουργός όπως είναι ένας αστυνομικός να υπερβαίνει τα όρια της χρήσης της βίας. Δυστυχώς, δεν ήταν το τελευταίο επεισόδιο αυτό το οποίο είδαμε την Κυριακή. Είχαμε και την Τρίτη, όπου την Τρίτη επίσης είδαμε μια σειρά επεισοδίων, τα οποία επίσης είναι απολύτως καταδικαστέα. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ ως εκπρόσωπος της Φόβης Γεννηματά επισκέφτηκα τον αστυνομικό στο αρχαιωτικό νοσοκομείο 401 και είδα από κοντά το πόσο ξύλο είχε φάει και καταλαβαίνω και το πόσο κοντά ήταν στο να συμβεί κάτι μοιραίο. Η ουσία όμως του ζητήματος είναι ότι αυτές οι σκηνές είναι σκηνές οι οποίες δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην πατρίδα μας, πόσο μάλλον εν μέσω μιας τέτοιας κρίσης σαν την πανδημική κρίση. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πετρόπουλε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν στην πορεία την Τρίτη δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν για να προκαλέσουν επεισόδια, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, είχαν δώσει δικαιώματα στα Εξάρχεια ή σε κάποια άλλη περιοχή, ακόμα και αν αυτό που λέω είναι από μόνο του κάτι λάθος. Απλά θέλω να πω ότι η Νέα Σμύρνη είναι μια φιλιρινική περιοχή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ουδέποτε χαρακτηριστικά αυτά έρεπαν ή ρέπουν στη βία. Επομένως, το γεγονός ότι χιλιάδες συμπολίτες μας μαζεύτηκαν για να αντιδράσουν στο συμβάν της Κυριακής είναι κάτι το οποίο καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να το παραλείψει, πόσο μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος στο διάγγελμά του ορθώς αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον αστυνομικό, όφιλε όμως να αναφερθεί και στο περιστατικό της Κυριακής, όταν ένας αστυνομικός ανάμεσα σε παππούδες με εγγόνια, σε μαμάδες με παιδιά, στην μία από τις πιο ωραίες πλατείες της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη, έδιρε έναν άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη. Ήταν διχαστικό αυτό το οποίο ακούσαμε από το στόμα πολλών προερχόμενων από τη Νέα Δημοκρατία και εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθούμε ότι τα αυτονόητα στη χώρα μας κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται πράξη. Η μεταγενέστερη συγγνώμη του Υπουργού της Προστασίας του Πολίτη αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού για το συμβάν δεν καλύπτει το Κινάλ σε συνδυασμό με τα μέτρα που ήδη εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, όπως οι κάμερες επάνω στους αστυνομικούς, ο βοηθός στο συνηγόρο του πολίτη, η βελτίωση της εκπαίδευσης? Κύριε Πετρόπουλε, κοιτάξτε, προφανώς είναι απαραίτητα
τα μέτρα τα οποία συζητήσαμε, είπατε κι εσείς, και άλλα τα οποία συζητάμε. Να πω ενδεικτικά ότι υπάρχουν πάνω από 1.500 αστυνομικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί εκτός των πάγιων διαδικασιών με έκτακτες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και πανελλαδικών εξετάσεων επί της ουσίας, δεν αναφέρομαι σε ΑΣΕΠ. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τη μειωμένη ενδεχομένως διαδικασία εκπαίδευσης την οποία έχουν, πολλές φορές κινδυνεύουν και οι ίδιοι όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά. Το πρώτο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε κατάλληλα για να προστατεύουν τους πολίτες και όχι είτε να τους δέρουν είτε να κινδυνεύουν οι ίδιοι προφανώς. Το δεύτερο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ποιος δίνει την εντολή και τι εντολή είναι αυτή. Εμείς θέλουμε μια αστυνομία η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα σε όλη τη χώρα, τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, και αυτό κάνει την αστυνομία σύμμαχο, συμπαραστάτη του πολίτη. Δεν θέλουμε να δούμε περιστατικά σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες βλέπουν άνθρωποι την αστυνομία και αλλάζουν πεζοδρόμιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν σχετίζεται με την πολιτική ηγεσία και τις πολιτικές εντολές. Ξέρετε ότι υπάρχουν θύλακες στην ελληνική αστυνομία, οι οποίοι πρωταγωνίσαν την τελευταία δεκαετία σε διάφορα περιστατικά. Υπάρχουν ακόμα και στα πρακτικά της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένες μαρτυρίες, της δίκης ενώ της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Αυτοί οι θύλακες πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι εάν δεν αντιμετωπιστούν, η ενθάρρυνση που παίρνουν δημιουργεί συγκεκριμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι εμείς και ο αστυνομικός θέλουμε να είναι προστατευμένος και ο αστυνομικός θέλουμε να έχει τα κατάλληλα μέσα για να κάνει τη δουλειά του. Και σας λέω και κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ότι μια-δυο μέρες πριν συμβεί το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, το πρώτο ψυχοσάββατο, οι αστυνομικοί τιμούν τους νεκρούς που έχουν πέσει εν ώρα υπηρεσίας, τους νεκρούς αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας. Λοιπόν, οι ίδιοι αστυνομικοί, εκπρόσωποι των εργαζομένων αστυνομικών, της ΠΟΑΣΥ και όλων των υπολείπων σωματείων και ομοσπονδιών, λένε ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος από την πανδημία, ο κόσμος είναι κουρασμένος από την κρίση την οικονομική, μη μας βάζετε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν προβλέπετε να τα κάνουμε από την εκπαίδευση και τον ρόλο μας. Αυτή λοιπόν την κοινωνική πίεση πρέπει να την εκτονώσουμε με πραγματικές πολιτικές επιλογές, θεσμικές, στις οποίες να έχουν όλη εικόνα ότι γίνεται και όχι κάθε φορά αφού συμβαίνει ένα περιστατικό να τρέχουμε πίσω από το περιστατικό. Γιατί σας θυμίζω κύριε Πετρόπουλε και κλείνω με αυτό, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετά από άλλα περιστατικά ένα χρόνο πριν ανακοίνωσε την Επιτροπή Αλιβιζάτου και ο κύριος Αλιβιζάτος μετά τη Νέα Σμύρνη ανακοίνωσε ότι εμένα δεν με έχει φωνάξει ποτέ κανένας να πω το οτιδήποτε, δεν λειτουργήσε η Επιτροπή, την άφησε να καταρρεύσει. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Φεύγοντας από το συγκεκριμένο συμβάν, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η μεμονωμένη συμπεριφορά ενός ή δύο αστυνομικών, όπως και οι μεμονωμένες συγκρούσεις που έγιναν την Τρίτη το βράδυ από ομάδα αντιεξουσιαστών, δεν θα κρίνει ούτε το αστυνομικό σώμα ως προς τη συμπεριφορά της Κυριακής, ούτε μια πολύ μεγάλη και φιλειρηνική πορεία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη την Τρίτη. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη, με οικογενειάρχες, με απλούς ανθρώπους, ξεπέρασε τις 5-6.000 κόσμο. Είναι όπως το λέτε και νομίζω ότι στέλνετε και ένα μήνυμα το οποίο είναι μήνυμα λογικής, κοινής λογικής. Οι μεμονωμένες συμπεριφορές δημοσιογράφων δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν όλους τους δημοσιογράφους. Οι μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτικών το ίδιο. Το ίδιο στην αστυνομία, το ίδιο φυσικά σε μια πορεία. Το κλειδί είναι να δημιουργούμε τους θεσμούς ώστε να προστατεύεται η ομαλότητα στη λειτουργία του πολιτεύματος. Να μην γίνεται η εξαίρεση, η κανονικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε. Για να το αντιμετωπίσουμε χρειάζεται εμβάθυνση, καθαρή λειτουργία της δημοκρατίας μας και λογοδοσία. Είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Πετρόπουλε, να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα η ΕΔΕ της ελληνικής αστυνομίας γύρω από τον συγκεκριμένο αστυνομικό, όπως είναι πολύ σημαντικό να οδηγηθεί η δουλειά της δικαιοσύνης να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη την Τρίτη.
Γιατί όπως ακριβώς το λέτε, και εγώ έχω πολλούς φίλους οι οποίοι ήταν την Τρίτη στην πορεία της Νέας Μύρης και ούτε καν μπορούσαν να αντιληφθούν τι μπορεί να συμβαίνει τρία τετράγωνα πιο δίπλα. Πάμε λίγο στη σημερινή επικαιρότητα, κύριε Χριστίδη. Σήμερα είχαμε την επίταξη 206 γιατρών. Είναι κάτι το οποίο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, το είχε αναγγείλει. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει ότι αν δεν μπορέσουν να μαζευτούν οι συγκεκριμένες ειδικότητες, πράγμα που δεν έγινε, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κάνει μια επίταξη για ένα μήνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εντός του Σαββατοκύριακου είχαμε και μια διένεξη μεταξύ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τελικά έγινε η επίταξη. Κάποιο σχόλιο του Κινάλ για το αν ήταν αναγκαία αυτή η επίταξη ή αν μπορούσε να έχει η κυβέρνηση να την έχει προλάβει. Κύριε Πετρόπουλε, φαντάζομαι είδατε και εσείς μια εικόνα η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες το βράδυ στον Ευαγγελισμό, με τα ασθενοφόρα το ένα δίπλα στο άλλο και σε μια ώρα αιχμής, όπου οι νοσηλευτές φαίνεται ότι κάνουν υπερπροσπάθεια. Θα έλεγα ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε και οι γιατροί, αλλά και οι ιδιωτικές κλινικές, να έχουν επιστρατευτεί πολύ καιρό τώρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Θέλω να δώσω δύο στοιχεία τα οποία δεν είναι αμεληταία, πρέπει να τα κρατήσουμε. Το ένα είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό την χάνουν εκτός των κλινών ΜΕΘ. Δεν προλαβαίνουν καν να φτάσουν σε αυτές. Άρα καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό θα ήταν να έχουμε έγκαιρα δημιουργήσει και άλλες επιπλέον κλίνες σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω και το οποίο έχει προκύψει μετά από μια σειρά επισκέψεων που έχουμε κάνει με τελευταία αυτή στο νοσοκομείο Σωτηρία με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, είναι ότι η επιλογή των γιατρών και των νοσηλευτών είναι να θυσιάσουν όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν στην καθημερινότητά τους για να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας με τρόπο πολύ πιο σκληρό από αυτό το οποίο φαίνεται σε εμάς. Επομένως, το ελάχιστο το οποίο πρέπει να έχει κάνει η κυβέρνηση πολύ καιρό τώρα είναι να έχει επιστρατεύσει και επιπλέον γιατρούς και επιπλέον κλινικές ώστε να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το υστερόγραφο το οποίο θέλω να βάλω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μετατραπεί επί της ουσίας σε μονοθεματικά νοσοκομεία, έχουν αναβάλει σειρά άλλων χειρουργείων που έπρεπε να έχουν κάνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές και την υγεία συμπολιτών μας, και επομένως και σε αυτή την κατεύθυνση η επίταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων, η ενσωμάτωση των ιδιωτικών κλινικών σε αυτή την προσπάθεια και των γιατρών είναι κάτι το οποίο γίνεται και στο και πέντε, μάλλον στο και πέντε, έχει αργήσει πολύ. Κλείνω λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδα και εγώ, όπως και χιλιάδες ακόμα Έλληνες το Σαββατοκύριακο, με αντεγκλήσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των ιδιωτικών γιατρών, των φαρμακοποιών και το καθεξής, είναι μια εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή σε αυτούς τους οποίους συμμετέχουν. Βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο, σε μία μάχη και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στο να κερδίσουμε τη μάχη αυτή, η οποία θυμίζω ότι έχει ήδη πάνω από 7.000 νεκρούς. Ας μείνουμε λίγο στο κομμάτι της πανδημίας. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια δειλά βήματα να ανοίξουν κάποια επαγγέλματα. Φαίνεται ότι ανοίγουν, έχουν ανοίξει μάλλον τα κομμωτήρια, αρχαιολογικοί χώροι, ίσως τα πάρκα. Ενδεχομένως να μπορούμε να φαίνεται ότι θα κινηθούμε και λίγο πιο ελεύθερα τα Σαββατοκύριακα. Παρ' όλα αυτά, οι αριθμοί, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, γιατί σήμερα είχαμε περίπου 1.700 κρούσματα, αλλά οι αριθμοί της Δευτέρας δεν είναι ιδιαίτερα ενδεικτικοί. Οι αριθμοί λοιπόν δεν είναι ενθαρρυντικοί. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ασυνέχεια μεταξύ κρούσματων και απόπειρας της κυβέρνησης να ανοίξει την οικονομία? Κύριε Πετρόπουλε, τι να πούμε, ότι η κυβέρνηση έκλεισε το Νοέμβριο τα πάντα με περίπου 1.200-1.300 κρούσματα και επιχειρεί να ξανανοίξει. Είχαμε διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Γεωργιάδη και μια σειρά ακόμα υπουργείων λέγοντας ότι υπάρχει σενάριο να ανοίξουν με 2.500 και με 3.000 κρούσματα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είτε το Νοέμβριο
πήραν τη λάθος απόφαση και δεν έπρεπε να μας κλείσουν, είτε ότι οι διαρροές οι οποίες γίνονται τώρα είναι εντελώς απαράδεκτες και γίνονται μόνο για να δημιουργούν μια κύβδηλη, ψεύτικη ελπίδα στους πολίτες για να πετάξουν λίγο την μπάλα μπροστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Αυτό το οποίο σήμερα απαιτείται είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί αποσπασματικά. Έχει πάρει πολύ κάτω από τη βάση στη διαχείριση της πανδημίας, ειδικά από τον Σεπτέμβρη και ύστερα. Εάν κάποιος δει το διάγραμμα των κρουσμάτων και των θανάτων, δυστυχώς το λέω και το επαναλαμβάνω, ό,τι χτίσαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, το χάσαμε για να κάνει επικοινωνιακό σοου η κυβέρνηση. Επομένως, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη διασπορά του ιού στην κοινότητα και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, που δεν το είχαμε στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Και δεύτερον, έχουμε τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, αβεβαιότητα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και φυσικά τα 534 ευρώ να γίνονται κανόνας για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι καλούνται διαρκώς να αναβάλουν τη ζωή τους, την ώρα που βλέπουν υπουργούς να πηγαίνουν μια χαρά και να συνεχίζουν τη ζωή τους κάνοντας βαπτίσεις και ούτω καθεξής. Η ουσία λοιπόν είναι ότι χρειάζεται ένα άλλο σχέδιο. Και ναι, θα μπορούσε να έχει η κυβέρνηση άλλο σχέδιο. Πρόσωπο με το χέρι στην καρδιά, επειδή πέραν των ιδιωτήτων μας είμαστε και οι δύο πολίτες, νέοι άνθρωποι, πιστεύετε ότι τηρήσαμε τα μέτρα? Η κοινωνία, εμείς οι Έλληνες. Κύριε Πετρόπουλε, θα σας πω πολύ ειλικρινά ότι πιστεύω ότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση παριστάνει ότι παίρνει μέτρα και οι πολίτες δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, γιατί φαίνονται και είναι στο τέλος της ημέρας μέτρα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ακούγονται παράλογα. Το λέω αυτό διότι σε μια σειρά δραστηριοτήτων υπήρξε απόλυτος παραλογισμός εκ μέρους της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι ο κ. Χαρδαλιάς έβγαινε και έλεγε ότι εμείς δεν θα απαγορεύσουμε την κίνηση 6 στους πολίτες με τη χρήση αυτοκινήτου, διότι κάτι τέτοιο είναι ταξικό. Δύο μήνες μετά επέβαλε απαγόρευση στη μετακίνηση 6. Μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων το ίδιο ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί φυσικά και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση η ίδια σηματοδότησε τη χαλαρότητα, είτε με την Ικαρία, είτε με τους υπουργούς οι οποίοι χωρίς να λαμβάνουν τα μέτρα συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους, είτε φυσικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα συνολικά εκ μέρους της κυβέρνησης, οι πολίτες βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς και ο κάθε πολίτης πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας. Προφανώς είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να προσέχει τον διπλανό του. Από εκεί και πέρα, κύριε Πετρόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ το γεγονός ότι η κυβέρνηση έλεγε ότι στα σχολεία δεν κολλάει και μετά αποφάσισε ότι κολλάει. Μετά, όταν πήγε να τα ξανανοίξει, έλεγε ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στα σχολεία με κουβέρτες και με ανοιχτά παράθυρα. Έλεγε ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, όταν ξέρουμε ότι καθημερινά χρησιμοποιεί το μετρό της Αθήνας πάνω από 500.000 Ελλήνων πολιτών μαζί με τα λεωφορεία. Και πήγαν και παρήγγειλαν λεωφορεία τα οποία δεν ανοίγουν τα παράθυρα. Όλα αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, τα οποία δείχνουν και έλλειψη σχεδιασμού και προβληματική υλοποίηση και έναν εγκλωβισμό. Θεωρούμε ότι εάν υπήρχε κατάλληλη χνηλάτιση και κυρίως ένα ασφαλές σχέδιο ανοίγματος από Δήμο σε Δήμο και ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, θα μπορούσαν πολύ πιο αποτελεσματικά να έχουμε ελέγξει τη διασπορά της πανδημίας. Σας άκουσα, μιλήσατε προηγουμένως για τα 534 ευρώ. Θα σας δώσω και λίγο τηλεοπτικό χρόνο να κουβεντιάσουμε λίγο για το οικονομικό κομμάτι της διαχείρισης. Αφορμή δοθήσεις της δήλωσης της κυρίας Γεννηματά, τη διαβάζω ότι η πανδημία είναι πρόσχημα της κυβέρνησης για να εξοντώσει μικρές επιχειρήσεις. Αυτό ξένησε λίγο με δεδομένο ότι, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει λάβει κάποια μέτρα, έχει λάβει αυτά τα 534 ευρώ, έχουν επιμηκυνθεί επιταγές, υπάρχει η μείωση και ο μηδενισμός των ενοικίων. Υπάρχουν μέτρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει για να ανακουφίσουν την οικονομία και ξέρετε ότι η ελληνική οικονομία
είναι κατά το μεγάλο της ποσοστό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ερμηνεύστε μου λίγο την Ναι. άποψή της Κύριε κυβέρνησης. Πετρόπουλε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτή, γιατί έγινε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης το Σαββατοκύριακο και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη μιας ανάλυσης. Αυτό το οποίο διαβάσατε είναι η σύντμηση μιας πολύ μεγάλης φράσης την οποία χρησιμοποίησε η Φόφη Γεννηματά και η οποία είπε ότι τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας τις χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να εφαρμόσει τις αιμονές και τις ιδεολειψίες τις οποίες έχει και οι οποίες στο τέλος καταλήγουν να οδηγήσουν στον αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Το λέω αυτό διότι ξεκινώντας από την έκθεση Πισαρίδη και βλέποντας τις πολιτικές επιλογές της διαχείρισης που έχει κάνει η κυβέρνηση στα χρήματα τα οποία έχει δώσει εδώ και ένα χρόνο, τα οποία υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια, η συντριπτική πλειοψηφία της ροής αυτής του χρήματος πηγαίνει σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι τους, ΓΕΣΕΒΕ, επιμελητήρια, εμπορική σύλλογη, σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι κάτι που μας το μεταφέρουν στις περιφερειακές τηλεδιασκέψεις που κάνουμε διαρκώς. Μας μεταφέρουν την τεράστια αγωνία, την οποία ηρωνεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν από λίγες εβδομάδες, ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας ότι όποιος πιστεύει ότι δεν έχουν κάνει αρκετά για αυτόν, ας μου παραδώσει τα κλειδιά της επιχείρησής του. Και στη συνέχεια πήγανε φυσικά οι άνθρωποι του εμπορίου και έκαναν 2-3 διαμαρτυρίες παραδίδοντας κλειδιά επιχειρήσεων. Αυτό σας το λέω. Για αυτό, από όσο γνωρίζω. Ορίστε. Απολογήθηκε για αυτό, από όσο θυμάμαι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος στη συνέντευξή του 2-3 μέρες μετά, επί της ουσίας, ανάγκασε τον κύριο Γεωργιάδη να το πάρει πίσω. Η ουσία όμως του ζητήματος είναι, σήμερα που μιλάμε, ότι η κυβέρνηση για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει κάνει ελάχιστα πράγματα. Τα χρέη συνεχίζουν να πηγαίνουν στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, από τα 200 δις περίπου του ιδιωτικού χρέους και ένα τεράστιο ποσό το οποίο καταγράφεται στο δημόσιο χρέος, η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα τα οποία να ενισχύουν αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παλεύουν να κρατήσουν μετά από 10 χρόνια κρίσης οικονομικής ανοιχτές επιχειρήσεις τους, αλλά και στους εργαζόμενούς τους. Διότι όταν από τις 850.000 επιχειρήσεις, οι περίπου 700 κάνουν διαρκώς αίτηση για να μπαίνουν στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Και όταν καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ποσοστό των εργαζομένων βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, ενώ ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα, μόλις θα πάψει αυτό το καθεστώς, θα υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που θα κλείσουν, μιλάμε για στρατιές ανέργων, τις οποίες για να αντιμετωπίσουμε θα πρέπει σήμερα να επενδύσουμε. Σήμερα πρέπει να πιέσει η κυβέρνηση τις τράπεζες, όχι να αυξάνουν την προμήθειά τους από κάθε φορά που βάζει κάποιος την κάρτα του σε ένα ATM, αλλά να δώσουν δάνεια σε αυτούς οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Κύριε Πετρόπουλε, κλείνω με μια κουβέντα. Ο κύριος Μητσοτάκης επένδυσε προεκλογικά το 2019 στο κέντρο, στο μεσαίο χώρο. Υποσχέθηκε πολιτικές υπέρ του brain gain για να αντιμετωπίσουμε το brain drain, υπέρ της έξυπνης επιχειρηματικότητας, υπέρ της καινοτομίας. Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο να εξελίσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο που να δημιουργεί έξυπνη επιχειρηματικότητα. Και επειδή θέλω να προλάβω και την εύλογη ερώτηση, μα καλά γίνονται όλα αυτά εν μέσω μιας πανδημίας η οποία έχει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν θεσμικές αλλαγές οι οποίες σηματοδοτούν αυτή την προσέλκυση και κεφαλαίων και κυρίως μυαλών από το εξωτερικό που θα έρθουν εδώ πέρα να συνεισφέρουν. Κύριε, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ξανασυναντηθούμε έστω και ψηφιακά. Είστε ένας νέος άνθρωπος, αύριο μπορεί να είστε ένας νέος πολιτευτής.
το ελληνικό κοινοβούλιο θέλει δημοκρατικές φωνές σαν τη δική σας, ακόμη και αν οι πολιτικές σας απόψεις κάποιοι διαφωνούν και κάποιοι συμφωνούν. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας φιλοξενήσω να μου μιλήσετε λίγο για το πώς αντιμετωπίζει η δικιά σας γενιά. Είστε mid-30s, είστε 35's άνθρωπος. Έχετε βγει στην αγορά εργασίας και εσείς και οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας μέσα σε μνημόνια και τώρα δυστυχώς μέσα σε πανδημία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε να μιλήσουμε για τη γενιά σας. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πετρόπουλε για τη φιλοξενία και εύχομαι να τα πούμε σύντομα και να τα πούμε και από κοντά και να έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα της πανδημίας. Θα χαρώ κύριε Χριστίδη. Μαζί μας λοιπόν ο Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπους του Κοινάλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά.